έγινε η πτώση του ελικοπτέρου να οφείλεται σε δολιοφθορά. Δεν νομίζω. Ύστερα από την αυτοψία που πραγματοποίησε ο ιατροδικαστής της Δημοκρατίας, Σοφοκλής Σοφοκλέους, αρχίζει μεταφορά των σωρών των πέντε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σωροί των πέντε στρατιωτικών δεν έχουν αναγνωριστεί, γι' αυτό και θα ακολουθηθεί η διαδικασία αναγνώρισής τους με την μέθοδο του DNA. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται οι πέντε σωροί να μεταφερθούν στο νεκροτομείο του Ιατρικού Νοσοκομείου Λεμεσού, όπου υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για βοήθεια των ιατροδικαστών. Δεν απογνώρισαν ποτέ οι κυπριακές ένοπλες δυνάμεις. Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 3 τα ξημερώματα, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο αρχηγός του ΓΕΦ μαζί με άλλα 4 άτομα κατευθυνόταν στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο στα πλαίσια νυχτερινής άσκησης. Η τελευταία επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου της Λάρνακας ήταν στις 3 και 5. Όλα καλά. 3 και 55. Το ελικόπτερο προσεγγίζει την Πάφο. Ξαφνικά κάνεται από τα ραντάρ του ΓΕΦ και του πύργου ελέγχου. Και να κινητοποιηθούν. Και παράλληλα, δώσαμε εντολή ταχείας απογείωσης σε 2 ελικόπτερα, έναν της αστυνομίας και έναν της Εθνικής Φρουράς, για να σπεύσουν στον χρόνο του ατυχήματος. Οι κάτοικοι της περιοχής Κουπιών γίνονται μάρτυρες μιας εθνικής τραγωδίας. Είδαμε φωτιά, αντικείμενα τα οποία εκρούζαν από το ελικόπτερο. Να είστε διαφορετικός. Κοιτάξτε. Τι μας τα λέω να τις αυτά, να σε ρωτήσω. Ένα σας το κεβάξω, μη με παίρνεις με. Δεν τον παίρνεις. Δεν τον παίρνεις.